Ενημερωθήκαμε από τον αρμόδιο Υπουργό για τα νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο αλλά και η Επιτροπή. Τέθηκε ενώπιον μας βεβαίως ενημέρωση για το νομοσχέδιο που αφορά τη συλλογή σκουπιδιών με το σύστημα Πληρώνω όσο πετώ, το οποίο το Υπουργείο χαρακτηρίζει ως εξαιρετικής προτεραιότητας και το οποίο θα επηρεάσει τη ζωή όλων μας. Αυτό έχει ήδη αρχίσει πιλωτικά στο Δήμο Αγλαντζάς. Εκφράσαμε κάποιες επιφυλάξεις και ζητήσαμε διευκρινήσεις, πρέπει να πω, για τις χρεώσεις των κατοίκων στις ορεινές περιοχές, τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες. Την επόμενη βουλευτική περίοδο μας ενημέρωσε ο Υπουργός ότι έρχεται ενώπιον μας και νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι οι συσκευασίες ποτών συγκεκριμένα σε πρώτη φάση θα χρεώνονται όταν μπαίνουν στην αγορά και θα επιστρέφονται τα χρήματα μετά τη χρήση και όταν ο καταναλωτής επιστρέψει τη συσκευασία σε ειδικές μηχανές που θα τοποθετηθούν σε όλες τις πόλεις αλλά και στην Ήπεθρο σε ολόκληρη την Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί αξία στο απόβλητο. Για να καταλάβετε, είναι το σύστημα το οποίο λειτουργούσε πριν από 4 περίπου δεκαετίες, όταν τα μπουκάλια, τα γυάλινα μπουκάλια επιστρέφονταν στο σούπερ μάρκετ και τα παιδιά τότε έπαιρναν κάποιο χαρτσιλίκι. Αυτό είναι περίπου το σύστημα. Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει για τις συσκευασίες ποτών και εφόσον το σύστημα εξελιχθεί καλά και σωστά, ίσως να επεκταθεί και σε άλλες συσκευασίες.